του Δημοτικού Συλλόγου Αθηνών. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί έχουν προηγηθεί οι χρονιές COVID, στις οποίες, κύριε Κουγιουμτζή, δεν έγιναν αγορές, ο κόσμος δεν έβγαινε από τα σπίτια, ήμασταν κλεισμένοι μέσα, οι ανάγκες μας ήταν σίγουρα πιο περιορισμένες. Και μετά είχαμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προέκυψαν, ακόμα και ο καιρός επηρέασε την κατάσταση. Άρα λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα ποια είναι. Πράγματι υπάρχει ένα στόκ εμπόρευμα, κυρίως στην ένδυση και την υπόδειση εκ μέρους των συναδέλφων, προερχόμενο ουσιαστικά μετά πανδημία εποχή. Ήμασταν, ενθυμίστε πολύ καλά, για αρκετό διάστημα κλειστοί. Αμέσως μετά δυστυχώς μπήκαμε στη σφαίρα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, όπου το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα μειώθηκε, άρα εκ των πραγμάτων δεν κινήθηκε η αγορά. Και μάλιστα εμείς έχουμε σαν εμπορικό σύλλογος της Αθήνας και την έρευνά μας, η οποία είδε το φως στη δημοσιότητα σήμερα, φαίνεται ότι μας απάντησαν ουσιαστικά οι συνάδελφοι έμποροι και επιχειρηματίες της πόλης της Αθήνας και των περιφερειακών συνοικιών, ότι το 50% ουσιαστικά μέσα στην εκπτωτική περίοδο πήγε καλύτερα, ένα 30%, 32% πήγε χειρότερα σε σχέση με πέρσι και ένα 20% ήταν στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για μια συγκρατημένη αισιοδοξία αυτή τη στιγμή εκ μέρους των εμπόρων και επιχειρηματιών, και φαίνεται ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το μέλλον. Είμαστε φύση αισιόδοξα όντα εμείς οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επαγγελματίες. Βλέπουμε πάντα μισογεμάτο το ποτήρι, αισιοδοξούμε. Και έτσι πρέπει. Αισιοδοξούμε, αλλά το μόνο που απάντησαν βέβαια στα μεγάλα προβλήματα που φαίνεται ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά είναι η πολιτική σταθερότητα. Το ανέδειξαν ως πρώτο θέμα λόγω εκλογών. Και βεβαίως η ρευστότητα, ένα δεύτερο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, γιατί έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα ερμητικά κλειστό για τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Κατά 90% δυστυχώς, δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ, είναι κλειστό το τραπεζικό σύστημα για τη μικρή επιχειρηματικότητα. 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα. Όπως και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για το ΕΣΠΑ, μόλις το 6% μπορεί να τελεσφορήσει ένα πρόβλημα. Και σε πλεονεκτική κατάσταση, γιατί αν εσάς σας μείνει απούλητο ένα στόκ με μπουφάν, εκεί είναι. Και του χρόνου μπορεί να φορεθούν. Του κυρίου Παυλίδη όμως, άμα του μείνουν απούλητα τα μήλα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι, αλλά εμάς θα πούμε ότι είναι και εκτός εποχής πολλά ρούχα. Ξέρετε ότι αυτά συνδυάζονται για ανάλογα με τη μόδα, την εποχή κλπ. Άρα καταλαβαίνετε, πολλά πάνε και στα ζήτητα. Κύριε Κουγιουμτζή, σύμφωνα με την εμπειρία σας, εσάς και για τον κύριο Παυλίδη θέλω να ρωτήσω. Όσο καιρός τώρα ανοίγει, δηλαδή αύριο έχουμε 1η Μαρτίου, σαφώς και λέμε πάντα ότι αυτό βοηθάει πολύ και στην ψυχολογία του κόσμου. Πιστεύετε ότι τα πράγματα και όσο πλησιάζει και το Πάσχα θα είναι ακόμα καλύτερα το να βγει ο κόσμος λιγάκι και να ψωνίσει, έτσι να καταναλώσει λίγο περισσότερο, ή αυτό, στατιστικά πάντα μιλάω, δεν παίζει κάποιο ρόλο? Κύριε Παυλίδη, να ξεκινήσω από εσάς, να απαντήσετε. Κοιτάξτε, ζούμε σε μία περίοδο προεκλογική, οπότε υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της εποχής. Οπωσδήποτε, με το που μπαίνει ο Μάρτιος και φοράμε και το δίχρωμο το βραχιολάκι, η διάθεση γίνεται καλύτερη. Μάλιστα. Αυτό μας δίνει μία προσδοκία ότι ο μήνας θα πάει καλύτερα από τον αντίστοιχο περσινό. Αυτό ελπίζουμε. Θα σας ενημερώσουμε προς το μένα, προς τα μέσα του μήνα. Κύριε Κουγιουμτζή, αυτό αποτυπώνεται καθόλου στην αγορά, στο αποτέλεσμα? Νομίζω ότι οδηγούμενοι πια προς αιαρινή περίοδο και καλοκαιρινή περίοδο, και ερχόμενοι και οι πρώτες τουριστικές ροές, που είναι σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας, και εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι στα κέντρα των πόλεων ευτυχώς υπήρχαν και μέσα στο χειμώνα τουρίστες, τους συναντούσαμε ουσιαστικά μέσα στο κέντρο της πόλης της Αθήνας, έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Μεγάλο, είναι η προστιθέμενη αξία στην οικονομία, και φαίνεται ότι φέτος ο τουρισμός θα δώσει ακόμα περισσότερη, και αυτό είναι το ευχάριστο, θα έλεγα, η όραση ουσιαστικά έτσι μέσα στη σκοτεινή περίοδο που διανύουμε ως επιχειρηματίες. Μάλιστα. Βέβαια και θα έλεγα ότι βοηθάνε και όλα αυτά τα επιδόματα, όλα τα σχετικά που δίνονται, με την έννοια ότι αυξάνεται το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα, και ευτυχώς το εισπράττουμε και εμείς, και γίνεται ανακύκλωση για να στην αγορά. Ναι, στη
λαϊκοί ακόμα φωνάζουν για το Market Pass, κύριε Παυλίδη. Έτσι δεν είναι? Ακούω πολλά για το Market Pass, τα οποία δεν μου αρέσουν. Είναι δύο Παυλίδες. Δηλαδή ακούω και από το προσωπικό μου εδώ πέρα. Και από το προσωπικό μου εδώ. Δύο είμαστε. Στην προσπάθεια να το εισπράξουν, διαδικούνται διάφορα θέματα. Τα ακούω δηλαδή άμεσα από το προσωπικό μου. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στη λαϊκή. Μάλιστα, στη λαϊκή είναι ο άλλος κύριος Παυλίδης. Κύριε Παυλίδη, της λαϊκής. Ναι, μόλις θα επισκεφτώ και θα σας πω. Δεν έχω υπόψη μου, μην σας πω κάτι το οποίο δεν είναι. Να ακούσουμε λίγο, λίγη αναμονή στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρα, στο δικό σου καλεσμένο. Εγώ είμαι ο ράπερ, αλλά βλέπω ο άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη κάνει γι' αυτό. Έτσι, πάμε. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ στη Λαϊκή, σίγουρα οι πάγκοι που έχουν POS θα ωφεληθούν από το Market Pass. Να πούμε ότι έχουν πολλοί κόσμος έχει και POS εδώ στη Λαϊκή, άσχετα αν δεν έχει πολύ διαφημιστεί αυτό. Και σίγουρα και τώρα το Πάσχα περιμένουμε και περισσότερο κόσμο στις λαϊκές. Να σας ρωτήσω κάτι. Να έχει περισσότερο όρεξη βασικά. Ακριβώς. Επειδή η ώρα είναι 9:30, βλέπω όμως ότι μεγάλη λαϊκή, έτσι φαίνεται, πολύς λίγος κόσμος μέχρι στιγμής. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα εκεί. Τι ώρα περίπου κόσμος έρχεται? Κοιτάξτε να δείτε. Πέσαμε και στη μέρα σήμερα. Συνήθως μετά την καθαρά Δευτέρα. Όλα είναι λίγο νοχελικά στη λαϊκή. Ο κόσμος βγαίνει λίγο πιο μετά. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα έχει αλλάξει κιόλας ο τρόπος που βγαίνει ο κόσμος στη λαϊκή. Παλαιότερα βγαίνανε από τις 5 η ώρα το πρωί. Τώρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος έρχεται 9 και μετά. Αυτό μήπως είναι γιατί θέλει να πετύχει και καλύτερες τιμές, πιο χαμηλές τιμές και πηγαίνει έτσι όλο και πιο αργά στη λαϊκή? Νομίζω ότι έχει επέλθει και ο κορεσμός. Ξέρει ο κόσμος ότι θα βρει πλέον και καλά και φθηνά προϊόντα και έχει συγκεκριμένους πλέον παραγωγούς που έρχεται και ψωνίζει οι επαγγελματίες. Και αφού έχει αυτή τη σχέση με τον άνθρωπο που θα ψωνίσει εκεί πέρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει και στις 10 και στις 11 η ώρα. Και στις 1 ακόμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι όσο περνάει η ώρα και εσείς βλέπετε ότι το εμπόρευμα μπορεί να είναι στον πάγκο, κάπως εκεί βοηθάτε έτσι να ρίξετε λίγο τις τιμές για να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει περισσότερο, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι και η λαϊκή αγορά. Αυτό είναι και η λαϊκή αγορά. Ωραία. Μπορεί μια μέρα να βέξει και να βάλουμε ακόμα πιο φθηνές τιμές. Γι' αυτό είναι η λαϊκή αγορά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καταναλωτής στη λαϊκή αγορά μπορεί να έρθει και να ψωνίσει πάρα πολύ φτηνά, να το ξαναπούμε αυτό. Και εδώ πέρα είμαστε εμείς πάντοτε στη διάβηση του καταναλωτή να τον βοηθήσουμε και έχει και διάφορες ποικιλίες και διάφορα προϊόντα φρέσκα τα οποία μπορεί ο καταναλωτής και να καλά κάνετε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσύ ετοιμάζετε και κάτι άλλο επαγγελματικά. Ταινία με τον Ήβο, ε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ναι. Μπράβο. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε εσένα και τον καλεσμένο σου. Κύριε Παυλίδη, στη Θεσσαλονίκη με την Ανδρονίκη. Είπατε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα περιμένετε μία έρευνα η οποία θα σας δείξει δεδομένα της αγοράς, σωστά? Ναι. Εμείς περιμένουμε να τελειώσει η εκπτώση και μετά κάνουμε την έρευνα. Ναι. Θα σας έχω νεότερα μόλις τα έχω. Μάλιστα. Εκεί κοντά στο Πάσχα θα έχουμε πάλι εκπτώσεις. Υπάρχει και περίοδος κύριε Παυλίδη. Όχι, αυτό το 15ήμερο έχει καταργηθεί. Το ναι. Που ξεκινούσε η ενδιάμεση. Γιατί, να ξέρετε, ότι μας βοηθούσε και μας άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Οι απόψεις της αγοράς δεν συμφωνούν μαζί σας. Αλλά μάλλον δεν βοηθάει. Κανένας από τους επιχειρηματίες δεν τα άρεσε. Ήταν μια κατάσταση η οποία δεν ήταν επιλογή των εμπορικών συλλόγων. Ήταν μια απόφαση η οποία είχε έρθει χωρίς να ρωτηθούν ποτέ οι εμπορικοί σύλλογοι. Εκείνο το 15ήμερο, τόσο το ανοιξιάτικο όσο και το φθινοπορεινό, δεν ήταν αποδοτικά το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Το διατάφτα είναι ότι καταργήθηκαν κατόπιν δικού μας αιτήματος και καλά θα κάνουμε για να έχουν αξία οι εκπτώσεις. Διότι άμα κάνουμε εκπτώσεις όλο τον χρόνο, χάνουν το νόημά τους.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πω και εγώ εξάλλου ότι έχουμε προσφορές όλο τον χρόνο, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι μονόδρομος για όλους τους επιχειρηματίες, για όλους τους εμπόρους, να έχουν πολύ καλές τιμές, για να μπορέσουν να προσελκύσουν τον καταναλωτή. Με κλειστό τραπεζικό σύστημα, η μόνη πηγή ρευστότητας είναι ο καταναλωτής. Άρα καλώς πολύ καλές τιμές. Ο καλός πελάτης ποιος είναι, ο Έλληνας ή ο τουρίστας? Και ο Έλληνας και ο τουρίστας. Βέβαια, από πλευράς τουρίστας θα πρέπει να τους διαχωρίσουμε λίγο εκεί. Ναι. Έχουμε τους Αμερικανούς, έχουμε τους Αυστραλούς, που είναι πολύ καλοί. Εγώ γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε καλύτεροι εμείς όταν ψωνίζουμε και ποιος είμαστε καλύτεροι. Να είμαστε απένταροι. Είμαστε καλύτεροι και στην εστίαση. Γιατί οι τουρίστες έχουν περισσότερα, Γιώργο μου. Και στο εστιατόριο είμαστε καλύτεροι. Άλλη, έτσι, εκεί δεν πεζόμαστε. Εκεί είμαστε εκτός συναγωνισμού. Και να πω και ένα τελευταίο. Πέρα από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε έτσι προς την πολιτεία και επειδή έχουμε και εκλογές μπροστά μας, να κοιτάξουμε το θέμα του μη μισθολογικού κόστους. Να αυξήσουμε μεν το κατώτατο μισθό και εμείς είμαστε υπέρ αυτής της κατάστασης. Άρα, παράλληλα, να μειώσουμε και το μη μισθολογικό κόστος. Παρασκευή. Αυτό Κυριακή, είναι το ξέρετε ακριβώς. Με τις ανακοινώσεις εκεί και μετά. Το βλέπετε εφικτό το 800? Λοιπόν. Βεβαίως το βλέπουμε εφικτό και μάλιστα εμείς το λέμε εδώ και πολλά χρόνια ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός γιατί αυτό διαχέεται ουσιαστικά στην ίδια την αγορά. Αλλά παράλληλα αυτό που είπα πριν, μείωση του μη μισθολογικού είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για νέα...